Έχουμε σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση με, τις, με το Βιτριόλι, με την επίθεση κατά της 34χρονης Ιωάννας. Η Μίνα Καραμίτρου. Έλα, Μίνα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, που είναι και η υπηρεσία που έχει αναλάβει να εντοπίσει την δράση της επίθεσης στην 34χρονη με το Βιτριόλι στην Καλλιθέα, βρίσκεται μία γυναίκα και καταθέτει. Πρόκειται για μία προσαγωγή. Είναι μία από τις δύο προσαγωγές που θα γίνουν σήμερα. Καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι στο μικροσκόπιο πρέπει να μπουν δύο γυναίκες ως ύποπτες. Είναι δύο γυναίκες οι οποίες πρέπει να σας πω μάλιστα ότι δεν έχουν σχέση καθόλου με τα πρόσωπα που αρχικά είχαν συγκεντρώσει όλες τις υποψίες των αστυνομικών. Είναι δύο γυναίκες οι οποίες είναι στο φιλικό περιβάλλον της 34χρονης. Και αυτές οι δύο γυναίκες θα κληθούν διαδοχικά να δώσουν το παρόν στην αστυνομία και να καταθέσουν ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία εκείνα που θα μπορέσουν να σχηματίσουν δικογραφία. Ανάμεσα στις δύο γυναίκες, η μία από τις δύο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Δεν φτάνει όμως για να γίνει μία δικογραφία μόνο τα στοιχεία που μπορεί να έχουν μέχρι στιγμής από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου η αστυνομική. Γι' αυτό έχουν ξεκινήσει το κύκλο των προσαγωγών. Η γυναίκα αυτή τώρα είναι στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και καταθέτει. Θα δούμε τις επόμενες ώρες εάν τελικά θα δώσει κάποιο στοιχείο ή ενδεχομένως μία από τις δύο να ομολογήσει και να πει ότι ήταν αυτή που έριξε το Βιτριόλι. Πάντως δεν πρόκειται, να το ξεκαθαρίσω, για καμία από τις γυναίκες που όλο αυτό το διάστημα είχαν φωτογραφηθεί ότι μπορεί ενδεχομένως να είναι, είχαν σκιαγραφηθεί ότι ενδεχομένως να είναι ή οτιδήποτε άλλο. Και αν κατάλαβα και σωστά, μας λες ότι και οι δύο είναι από το φιλικό της περιβάλλον, αυτό μας λες. Είναι από το φιλικό περιβάλλον, έχει να κάνει καθαρά με προσωπικά κίνητρα, αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Και είναι δύο γυναίκες οι οποίες προσομοιάζουν, να το πω έτσι, με τις κάμερες ασφαλείας όπου έχουν καταγραφεί. Όμως, το ξαναλέω, θα είναι πολύ βασικό το επόμενο 48ωρο ή αν θέλετε, ενδεχομένως, ξέρετε, όταν γίνονται προσαγωγές και όταν κάποιος άνθρωπος βρεθεί μπροστά σε στοιχεία και σε δεδομένα, μπορεί να θέλει και εκείνος να ανοίξει τα χαρτιά του και να ομολογήσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα με τη γυναίκα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Είναι όμως, θέλω να σας πω, και πολύ πιθανό.